Κύριοι βουλευτές, κύριε Κατσότη, μελέτησα επανειλημμένως με προσοχή το περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησής σας. Οφείλω να επισημάνω καταρχάς ότι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείτε να αποτυπώσετε τον αγώνα του υγειονομικού προσωπικού της χώρας μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας αδικεί τους ίδιους αλλά και το σύνολο της κοινωνίας και της πολιτείας που στέκονται στο πλάι τους καθημερινά. Ας δούμε λοιπόν τη μεγάλη εικόνα. Έναν κρατικό μηχανισμό, ο οποίος λειτουργεί αδιάκοπα, με όλες του τις δυνάμεις, μήνες τώρα, μέσα από τη μάχη καθημερινών ηρώων, ειδικοτήτων κάθε λογής, ενάντια στην εξάπλωση του ιού COVID-19. Ιατροί, νοσηλευτές, πολιτική προστασία και ελληνική αστυνομία, όλοι μαζί αγωνίζονται με μοναδικό σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι της πανδημίας. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να μην υιοθετήσω τη λογική και πολιτική ανάλυση που επιχειρείτε, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από την επίκαιρη ερώτησή σας. Η πρόκληση είναι μία και κοινή για όλους μας, κοινωνία και πολιτεία, η επιτυχής αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Σε ό,τι αφορά στο αναφερθέν στην επίκαιρη ερώτησή σας συμβάν έξω από το Υπουργείο Υγείας, θα ήθελα να επισημάνω ότι αφορούσε προγραμματισμένη συγκέντρωση 100 περίπου ατόμων συνδικαλιστικού φορέα, επικουρικού προσωπικού φορέων του Υπουργείου Υγείας, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε κάποια ένταση. Πιο συγκεκριμένα, και ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, επιχειρήθηκε με παρότρινση του επικεφαλής της πορείας η κατάληψη του οδοστρώματος με στόχο τη διακοπή της κυκλοφορίας παρά τις συνεχείς συστάσεις από πλευράς του αστυνομικού διαμεσολαβητή να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο πεζοδρόμιο. Κατόπιν τούτου και με δεδομένο τον αριθμό των συμμετεχόντων και των ειδικότερων συνθήκων που επικρατούσαν, οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας προσπάθησαν να αποτρέψουν τη διακοπή της κυκλοφορίας και στην προσπάθεια αυτή τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από χτύπημα που δέχτηκε από άτομα που συμμετείχαν στην εν λόγω συγκέντρωση. Στη συνέχεια και προκειμένου να αποφευχτεί η κλιμάκωση των επεισοδίων έγινε περιορισμένη χρήση χημικών και ειδικότερα μίας ρήψης. Για όσα συνέβησαν στο εν λόγω περιστατικό έξω από το Υπουργείο Υγείας, όπως και για τον τραυματισμό του αστυνομικού στο πλαίσιο της προαναφερθής αναγκαίας παρέμβασης από την ελληνική αστυνομία, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι διενεργείται ήδη προκαταρκτική διοικητική εξέταση και ενημερώθηκε άμεσα και ο συνήγορος του πολίτη ως αρμόδιος εθνικός μηχανισμός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι από την ψήφιση του νόμου για τις δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις, ένας μεγάλος αριθμός συγκεντρώσεων, συνδικαλιστικών φορέων και ομοσπονδιών έχουν διεξαχθεί ομαλά, χωρίς να σημειωθεί παρέμβαση της ελληνικής αστυνομίας. Ευχαριστώ.